Xiaomi Mi Band 4. Θα το κάνω σήμερα ένα γρήγορο unboxing για να σας το δείξω. Μαζί έρχεται και αυτό το δωράκι, το οποίο είναι ένα μπρασελεδάκι έξτρα, άλλο χρώμα. Θα το πάρετε κι εσείς εάν αποφασίσετε να πάρετε από τον Banggood τη συγκεκριμένη συσκευή, και θα σας έχω κάτω στην περιγραφή ένα κουπονάκι για να το πάρετε ακόμα πιο φθηνά. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με το τι γράφει απ' έξω κτλ. Πάνω κάτω ξέρω τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Θα πάω μέσα στο ψητό, θα το ανοίξω να το τσεκάρουμε. Το κουτί είναι αυτό, είναι χάρτινο. Νομίζω του 3 του Mi Band ήταν λίγο πιο καλή η συσκευή. Okay, δεν μας πειράζει, εδώ είναι το Band, το manual, το οποίο και έναν φορτιστή. Έχει πάλι έτσι μια διαφορετική κατασκευή φέτος. Το βλέπετε, σκευασμένο. Το οποίο σημαίνει ότι βγαίνει το Band και κουμπώνει εδώ μέσα. Πάμε να ανοίξουμε και το μπρασελεδάκι αμέσως. Πήρα κόκκινο, μπορείς να διαλέξεις χρώματα, εγώ πήρα αυτό γιατί εντάξει θα έχω το μαύρο, λέω θα πάρω ένα, ξέρεις, άλλο χρώμα. Λοιπόν, πάνε αυτά. Πάμε να ανοίξουμε το Band. Καθώς το ανοίγουμε και θα σας το δείχνω, θα σας λέω και μερικά χαρακτηριστικά του. Okay. Θα φέρω την κάμερα από αυτή τη μεριά, ώστε να έχετε υποκειμενική λήψη. Εδώ είμαστε, αυτό εδώ είναι το Band. Το βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάτσε να το βγάλω. Το βλέπεις. Όπως σας είπα, θα φορτίζει κάπως έτσι. Μπα, το βάζεις εδώ. Το κουμπώνεις. Έτσι έρχεται. Δεν είχε ούτε τίποτα έτσι να το βγάλεις από εδώ. Όπως βλέπετε είναι στα αγγλικά. Και ενώ δεν έρχεται στα αγγλικά, κατευθείαν έρχεται στα κινέζικα. Αλλά το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να το συνδέσεις με το κινητό σου, με την εφαρμογή δηλαδή, με το Mi Fit, και αμέσως γίνεται στα αγγλικά η γλώσσα. Άρα στην ουσία βλέπει το που βρίσκεσαι και σου λέει, α, οκ, αγγλικά κάνει νόημα, και στα περνάει μόνο του, στα καπάκια. Περνάει και κανένα δύο updates και είναι έτοιμο. Το λουρί εδώ, εντάξει, είναι, αυτό εδώ είναι το 3, κάτσα να το βγάλω. Είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, το λουρί, το ένα και το αυτό. Η μεγάλη αναβάθμιση του Mi Band 4 είναι φυσικά το ότι η οθόνη του είναι έγχρωμη. Και όπως βλέπετε αυτό ισχύει. Επίσης είναι πιο φωτεινή η οθόνη του. Το οποίο πάλι ισχύει. Κάτσε να τα βάλω δίπλα-δίπλα για να δείτε. Το άλλο ίσα που φαίνεται. Δεν ξέρω και άμα το έχω στο full, αλλά νομίζω στο full το έχω. Το βλέπεις. 5 και 10. Μπούμ, 5 και 10. Μια χαρά. Η οθόνη τζαμάτι. Πιο εύκολη έτσι εδώ πέρα η πλοήγηση παρά σε αυτό εδώ. Το οποίο πρέπει να κάνεις και κανένα, ξέρεις. Εδώ φαίνεται μοιάζει να είναι πιο εύκολη και είναι λίγο πιο μεγάλη η οθόνη. Αυτή τη φορά είναι 0,95 ίντσες, δηλαδή σχεδόν μία ίντσα. AMOLED 240 με 120 pixels. Η μπαταρία του είναι 135 mAh και η Xiaomi μας λέει ότι θα κρατήσει περίπου 20 μέρες. Αν το έχουμε απλά έτσι ακουμπημένο κάπου. Τώρα, για συνεχή χρήση περίπου μια εβδομάδα και εξαρτάται τι χρήση θα του κάνεις. Άμα του κάνεις πολύ βαριά χρήση θα σου τελειώσει και πιο γρήγορα η μπαταρία. Η φόρτισή του από 0 έως 100% διαρκεί περίπου 2 ώρες και είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι τόσο ελαφρύ όσο και το 3. Θα σας κάνω και ένα συγκριτικό κάποια στιγμή Mi Band 3 και Mi Band 4 για να δούμε αν υπάρχει, αν κάνει κάποιο νόημα να κάνεις το upgrade. Όποιος έχει το 3 θέλει να πάρει το 4. Πάμε να δούμε μερικές λειτουργίες ας πούμε που έχει. Okay, αλλά βλέπουμε αρχική οθόνη είναι αυτό εδώ πέρα το display, το οποίο μπορείς και να το αλλάξεις. Πάνω δεξιά σου λέει την μπαταρία, εντάξει, ώρα, από κάτω ημερομηνία και τα βήματα που έχεις κάνει. Φαντάζομαι μπορεί να βάλεις και στόχο. Νομίζω το default είναι 10.000 βήματα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μετά πάμε στο status. Το status εδώ πέρα μας λέει, κάτσε να το κάνω έτσι, να κάνει νόημα. Άρα, πάμε status. Οπα. Πατάω status και μας λέει steps πάνω πάνω, distance είναι η απόσταση η οποία έχουμε διανύσει, είναι σε χιλιόμετρα, πόσες θερμίδες έχουμε κάψει και ένα αλάρμα από κάτω, το οποίο ας πούμε μπορούμε να ρυθμίσουμε για να μας υπενθυμίζει η συσκευή να περπατάμε κτλ. Okay, πάει αυτό, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι η παλμή για να μετράμε τους παλμούς, δεν θα τους μετρήσω τώρα. Workout, πάμε να δούμε τι έχει. Άρα έχει τρέξιμο από πάνω, τρέξιμο σε διάδρομο, ποδηλασία, περπάτημα, βάρη και pool swimming. Και έχει, κάνει νόημα γιατί σου λέει pool, γιατί άμα είναι γλυκό το νερό δεν πειράζει, έχει μια πιστοποίηση αντίστασης κατά του νερού,
Αλλά το θαλασσινό νερό, ξέρεις, είναι κάτι το διαφορετικό. Weather, εδώ θα μας πει τι καιρό κάνει, θα μας κάνει και την πρόβλεψη, θα μας δείξει και την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Μας λέει παράλληλα και πού βρίσκομαι. Να σε καλά ρε Xiaomi. Ρουφιάνα. Application, αυτά εγώ τα έχω βγάλει, αλλά μπορείς να τα έχεις σε λειτουργία και να σου έρχονται ειδοποιήσεις όταν θα, όταν θα δέχεσαι μηνύματα στο Instagram, στο Facebook ή κλήσεις μηνύματα στο κινητό κτλ. Για πάμε να δούμε το more. Λοιπόν, έχει DND να το κάνεις on ή off. Alarm, μια χαρά. Μπορείς να βάλεις και πάνω από ένα. Καλή φάση αυτό. Μουσική, είναι κάτι το καινούριο. Μπορείς να συνδέσεις το band με το κινητό σου και να αλλάζεις τα tracks από το, από εδώ. Έχει δηλαδή να πας μπρος και πίσω. Δεν θα το συνδέσω, δεν θα το κάνω τώρα. Stopwatch, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Timer, find device, άμα χάσουμε στο σπίτι τη συσκευή. Έχει λειτουργία θόρυβο, μια χαρά. Κάτσε, βγήκα κατά λάθος. Ναι, το Alipay είναι η υπηρεσία κινέζικη, εγώ δεν τη χρησιμοποιώ. Πάμε να δούμε τα display που έχει. Έχει αυτό, αυτό. Όπα. Ναι. Ωραία. Έχει δύο, στην ουσία τρία. Το ένα είναι ένα διαφορετικό χρώμα. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζεις και άλλα, αλλά νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι πάντα το εργοστασιακό είναι το καλύτερο. Και κάνει νόημα γιατί οι εταιρείες θέλουν να προμοντάρουν το προϊόν τους και βάζουν πάντα τα καλύτερα στην βιτρίνα. Οπότε αν η βιτρίνα είναι το display που έχει το εργοστάσιο, πάντα θα είναι το πιο όμορφο. Τι άλλο έχει, δεν είδα, κάτσε γιατί βγαίνει κιόλας. Εδώ μπροστά έχω και την κάμερα εγώ και δυσκολεύομαι στην πλοήγηση. Ωραία, settings, πάμε να δούμε. Άρα έχει το βαθμό, το πόσο, πόσο φωτεινή θα είναι η οθόνη. Εγώ το έχω στο full, το βλέπετε. Είναι καλοκαίρι, είσαι έξω, το έχεις στο full, κάνει νόημα. Τώρα, άμα τρέχεις το βράδυ, μπορείς να το κατεβάζεις, θα τρώει και λιγότερη μπαταρία. Lock screen, ok. Έχει reboot, κάτι που το 3 δεν το είχε. Factory reset, αυτές ήταν όλες οι ρυθμίσεις του, ας πούμε, συσσαγωγικά. Όλα αυτά θα δουλέψουν μαζί με το Mi Fit. Δεν υπάρχει ένα άλλο application για το Mi Band 4. Είναι το ίδιο αυτό που χρησιμοποιούσα και το Mi Band 3. Και κάμερα σε μένα. Είναι όμορφο. Έχω καλές πρώτες εντυπώσεις. Γενικότερα το Band της Xiaomi είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προϊόντα της, για να μην πω και το πιο πετυχημένο προϊόν της. Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να την εκφράσετε κάτω στα σχόλια και θα σας την απαντήσω. Α, αυτό εδώ είναι το μαύρο το λουρί, κάτσε να βάλω το κόκκινο. Έτσι φαίνεται το κόκκινο. Να σας πω την αλήθεια, μαύρο. Μαύρο ρε φίλε, μαύρη μου έχει κάνει τη ζωή. Πιο παιδικό ας πούμε φαίνεται με το κόκκινο. Γούστα είναι αυτά, περιορέξιος, κολοκυθόπιτα.